Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Μεγάλη Δευτέρα, 26 Απριλίου και αρχίζει αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. 1317 τα νέα κρούσματα που ανακοίνωσε ο ΟΔΗ. Ποια τα νεότερα δεδομένα για εμβόλια AstraZeneca και Johnson & Johnson. Σε πασχαλινούς ρυθμούς μπήκε ήδη η αγορά. Άνοιξαν οι εκκλησίες για τους πιστούς με περιοριστικά μέτρα. Ικανοποίηση στην αντιπεριφέρεια Πέλλας για τον δρόμο Θεσσαλονίκης Έδεσα που ανακοινώθηκε ότι κατασκευάστηκαν. Ποιοι δεν πίστευαν και δεν ήθελαν το έργο. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες στη χώρα μας είναι 1317. Διενεργήθηκαν όμως μόλις 22.373 τεστ. 609 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, 161 στη Θεσσαλονίκη, 15 στην Ιμαθία, 15 στο Κιλκής, 18 στην Πέλα, 7 στην Πιερία, 6 στις Σέρες και 5 στη Χαλκιδική. Οι ασθενείς που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι όμως είναι 811. Το 63,1% εξ αυτών είναι άνδρες, με διάμεση ηλικία τα 68 έτη, ενώ το 84,7% έχει υποκείμενο νόσημα. Οι εισαγωγές νέων ασθενών με COVID-19 στα νοσοκομεία της Επικράτειας ήταν το τελευταίο 24ωρο 451. Οι νέοι θάνατοι ασθενών λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό 80, ενώ από την έναρξη της πανδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 10.087 θάνατοι. Το 95,5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Για την ασφάλεια του εμβολίου της AstraZeneca για τις εγγύους μίλησε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους έδωσε το χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα της πλατφόρμας των ραντεβού και τις ηλικίες που θα εμβολιαστούν το επόμενο διάστημα. Το εμβόλιο είναι ασφαλές. Χρειάζομαστε όμως τα στοιχεία, τα τεκμηριωμένα, αυτά που είναι γραμμένα, ότι δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος, η παραμικρή αμφιβολία. Είναι πράγματα τα οποία θα προκύψουν πάρα πολύ γρήγορα. Επομένως, θα ήταν νομίζω αρνητικό το να μην αναφέρουμε ότι είναι προτιμότερο μία έγκυο, μία γυναίκα η οποία εγκυμονεί τώρα, μέχρι να προκύψουν αυτά τα στοιχεία, να εμβολιαστεί καλύτερα με ένα εμβόλιο mRNA που έχουμε τη μεγάλη σειρά από τις κοιήσεις στην Αμερική με δεδομένη την ασφάλεια 100%. Παναλαμβάνω, και αν γίνει εμβολιασμός με AstraZeneca σε μια γυναίκα χωρίς να γνωρίζει ότι είναι έγκυος, δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ούτε διακοπή κοίησης, ούτε ιδιαίτερος προβληματισμός. Να προσθέσω και εγώ ότι σε αυτά που έχει πει η καθηγήτρια κυρία Θεοδωρίδου, ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει και αυτή το όριο στους άνω των 30, και να πούμε εδώ ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει κάνει εκατομμύρια εμβολιασμούς και έχει καταγραφεί και των συμβάντων και οτιδήποτε άλλο. Άρα δεν είναι η απόφαση της χώρας μας, δεν είναι εκτός της γραμμής πολλών άλλων χωρών. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, αύριο, Μεγάλη Τρίτη, ανοίγουμε την πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού οι συμπολίτες μας ηλικιακής ομάδας 30-39 για το εμβόλιο της AstraZeneca, δεδομένου, όπως έχουμε ήδη εξηγήσει, ότι είχαμε αρκετά διαθέσιμα ραντεβού. Έτσι, τους δίνεται η ευκαιρία τα άτομα της ηλικιακής ομάδας αυτά να εμβολιαστούν νωρίτερα από ό,τι θα ήταν η σειρά που θα είχαν με βάση την προτεραιοποίηση. Να σημειώσω ότι τα ραντεβού μας είναι αρκετά και κάποιος ο οποίος κλείσει το ραντεβού του αύριο μπορεί να εμβολιαστεί την αμέσως επόμενη μέρα, τη Μεγάλη Τετάρτη, καθώς και τις επόμενες μέρες, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο και Δευτέρα του Πάσχα. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού έτσι ώστε μπορούν να εμβολιαστούν την πρώτη δόση σε ένα άμεσα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το πλάνο είναι στη συνέχεια, τη Μεγάλη Πέμπτη, 29 Απριλίου, θα ανοίξει πλατφόρμα έτσι ώστε να μπορούν να κλείνουν ραντεβού τα άτομα της ηλικιακής ομάδας 40-44 για το εμβόλιο της AstraZeneca. Η ίδια διαδικασία δηλαδή με τους 30-39. Οι πολίτες των ηλικιακών ομάδων αυτών 30-39 και 40-44
θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους με τους κλασικούς πλέον τρόπους. Όσοι είναι γραμμένοι στην Άιλη θα λάβουν μήνυμα στο κινητό τους με το προτινόμενο ραντεβού και έχουν μέσα σε ένα διάστημα 24 ώρων έτσι ώστε να απαντήσουν αν αποδέχονται ή όχι το ραντεβού τους. Πάμε στην αγορά τώρα, η οποία προσπαθεί να βρει τους πασχαλινούς της ρυθμούς. Το πρωί βρεθήκαμε στις αγορές του Κορδελιού και του Ευόσμου και καταγράψαμε την αγοραστική κίνηση, η οποία ήταν υποτονική. Το δώρο του Πάσχα αναμένεται να δώσει το φιλί της ζωής στα εμπορικά καταστήματα. Οι αγορές του Κορδελιού και του Ευόσμου κινούνται σε εορταστικούς ρυθμούς εν ώψη του Πάσχα. Οι καταναλωτές στην πλειονότητά τους κοιτάζουν τις βιτρίνες των καταστημάτων και κάποιοι αγοράζουν. Περιμέναμε. Άνοιξε. Βγήκαμε να ψωνίσουμε ό,τι χρειαζόμαστε. Θα αγοράσετε το πρώτο παπούτσι. Το πρώτο παπούτσι, ναι. Με το δώρο του Πάσχα περιμένουμε λίγο να αυξηθεί η κίνηση στα καταστήματά μας και ελπίζουμε όλοι προς το καλύτερο αυτό. Η κίνηση ήταν υποτονική. Θα δούμε τώρα, εντάξει, ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι καλύτερο τώρα μέσα σε αυτή τη εβδομάδα. Θα το δούμε. Λίγο να αυξηθεί λίγο ο τζίρος τουλάχιστον μέσα. Δηλαδή, εντάξει, τα μεγάλα καταστήματα, οκ. Okay. Αλλά εδώ πέρα υποφέρουν οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι λίγο μαζεμένος ο κόσμος ακόμα με αυτά και με αυτά. Να δούμε, ελπίζουμε προς το καλύτερο. Ελπίζουμε η αγορά να πάρει τα πάνω της. Το δώρο του Πάσχα αναμένεται να δώσει το φιλί της ζωής στα εμπορικά καταστήματα. Από την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησε η εμπορική κίνηση. Ξεκίνησε δηλαδή καταρχήν καλημέρα σας και καλή μεγάλη εβδομάδα. Η κίνηση ξεκίνησε, ο κόσμος άρχισε να κυκλοφοράει και στο Κορδελιό. Έστω και με αυτό το άνοιγμα που έχει γίνει για τα μαγαζιά. Βγήκε ο κόσμος έξω. Υπάρχει μια δυσκολία μόνο στο οικονομικό, γιατί ακόμα δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι και περιμένουν για να μπορέσουν να κάνουν και τις αγορές τους. Υπάρχουν κάποιες κρατήσεις για κάποιες παραγγελίες. Η αλήθεια είναι ότι δειλά-δειλά έχει ξεκινήσει μια κίνηση στα μαγαζιά. Το ήθελε ο κόσμος να βγει. Ήθελε να βγει να καταναλώσει για τις ανάγκες του, τα δώρα του. Είναι μια εποχή που είναι... Χρειάζεται να βγει στην αγορά ο κόσμος και πραγματικά σιγά σιγά έχει αρχίσει μια κίνηση. Οι βιτρίνες με τα ανοιξιάτικα ρούχα και τα παπούτσια γίνονται δέλεαρα για τους καταναλωτές. Οι νονοί και οι νονές αναζητούν να βρουν το κατάλληλο δώρο για το βαφτιστήρι τους. Βρισκόμαστε σε εορταστική περίοδο. Ο νονός, η γιαγιά, ο παππούς. Είναι αναγκαία η αγορά των δώρων, είτε στο δικό μου είδος που με αφορά, είτε στο παιδικό ρούχο, είτε σε οτιδήποτε άλλο. Ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό, βέβαια προσεκτικά, τηρώντας όλα όσα πρέπει να κάνουμε. Θα είναι μία τόνωση για την αγορά. Ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη στα μαγαζιά, κρατάει τα μέτρα ασφαλείας. Είναι σε καλή κατάσταση και οι καταστήματα και τα μαγαζιά και ο κόσμος. Οι καταστηματάρχες με χαμηλές τιμές προσπαθούν να προσελκύσουν τους πελάτες τους. Εμείς έχουμε πολύ οικονομικό ρούχο και η αγοραστική διανομή είναι ξεφτυλιστική, δηλαδή 10, 15, 20 εκεί, δεν έχει παραπάνω. Μέχρι το 20, εκεί που νιονά πήγαινε 35-40, τώρα είναι 20 το ταβάνι. Αλλά και με το ραντεβού λίγο είναι δύσκολο, δηλαδή έτσι ο κόσμος διστάζει, ας πούμε. Αλλιώς ήταν άμα θα μπορούσαν να μπαίνουν πιο ελεύθερα, χωρίς SMS και τέτοια. Πιστεύουμε μέχρι και τις τελευταίες μέρες να γίνει κάτι, να ανεβούν τα ταμεία. Είναι πολύ σημαντικό. Το κυριότερο είναι ότι εμάς μας έχει υπερβολικά ζημιωμένους από τον Ιανουάριο και μετά. Ιδιαίτερα τα μαγαζιά της λιανικής, του λιανικού εμπορίου. Και δεν ξέρω ότι ο εμπορικός σύλλογος, ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, ότι δεν έχει κάνει τις κατάλληλες κινήσεις. Δεν έχει, δηλαδή τώρα η έκτη επιστρεπτέα, την οποία οι περισσότεροι δεν την έχουμε πάρει και ζούσαμε σχεδόν με μηδέν εισφορές. Τώρα περιμένουμε αυτή την εβδομάδα που θα πάρουν και το δώρο να είναι καλύτερα και να μας βοηθήσει και ο καιρός που μας βοηθάει να βγει ο κόσμος. Να κάνει τα ψώνια του, να πάρει τα δώρα του, να χαρεί αυτές τις ωραίες μέρες, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό τον καιρό περάσαμε δύσκολες στιγμές και ψυχολογικά αλλά και οικονομικά. Η Πασχαλινή αγορά αναμένεται να δώσει μια ένεση ρευστότητα στη δύσκολη αυτή οικονομική περίοδο για τους ιδιοκτήτες των εμπορικών καταστημάτων. Το Σάββατο ήταν στην Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός για έργα οδοποιίας και για να εγκαινιάσει 18 κλίνες μεθ στο Παπα-Νικολάου. Αυτό έδωσε και ειδήσεις, έδωσε όμως και αφορμή για καυγάδες και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις και με υψηλούς τόνους.
Καλησπέριζω τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Κύριε Βαρτζόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μόσχη μου, καλησπέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Επίσης, να ξεκινήσουμε από το 18 ΜΕΘ Παπα-Νικολάου, κινητές μεν, αλλά Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και μια φασαρία η οποία ξεκίνησε από την πλευρά της εξωματικής αντιπολίτευσης, η οποία λέει εγκαινιάζεται ΜΕΘ χωρίς να έχετε γιατρούς, δηλαδή ουσιαστικά εγκαινιάζεται κρεβάτια. Κοιτάξτε να δείτε, άμα η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε τον κόπο να ρωτήσει τη διοικήτρια του Παπα-Νικολάου και τους υπευθύνους εκεί γιατρούς, θα είχε ενημερωθεί ότι η ΜΕΘ αυτή, οι κλίνες δηλαδή αυτές ΜΕΘ, έχουν πλήρη κάλυψη και ιατρική και νοσηλευτική. Είναι στελεχωμένες, κύριε Βαρτζόπουλε. Προσέξτε. Προφανώς είναι στελεχωμένες αναλόγως των αναγκών. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν τις χρησιμοποιήσουν, δεν θα κάθονται εκεί 10 γιατροί και 20 νοσηλευτές, θα περιμένουν χωρίς να κάνουν τίποτε. Αυτές στελεχώνονται και αρχίζουν και λειτουργούν αναλόγως των αναγκών. Η στελέχωση είναι δηλαδή εκ των ενόντων, δηλαδή, γιατί κατά καιρούς όλο αυτό το διάστημα, ξέρετε ποια είναι η κατηγορία. Αποδυναμώνοντας άλλες δομές, μετακινείται προσωπικό, όχι εσείς προσωπικά, ως κυβέρνηση εννοώ, έτσι, σε άλλες μονάδες, με αποτέλεσμα, ενώ προσπαθείτε να στελεχώσετε κάποιες, να δημιουργείτε πρόβλημα σε άλλες. Παραδείγματος χάρη, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Κύριε Μόσχη, κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινούμε, εγώ είμαι διαθέσιμος να κάνουμε την τεχνική κουβέντα όσον ώρα θέλετε. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Ή η αξιωματική αντιπολίτευση στερείται στελεχών που έχουν την παραμικρή ιδέα για τον τρόπο λειτουργίας μιας υγειονομικής μονάδος, κάτι που δεν το πιστεύω, ή μιλάει του πονηρού. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δυνατόν και δεν έχει απολύτως καμία ενέργεια και δεν γίνεται πουθενά. Να έχουμε ένα νοσοκομείο σαν τον Παπα-Νικολάου με 60 κλίνες ΜΕΘ, οι οποίες ενδεχομένως δεν θα χρησιμοποιηθούν και να κάθονται να περιμένουν. Φυσικά και το προσωπικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί εκεί υπάρχει στο νοσοκομείο και θα χρησιμοποιηθεί όταν χρειάζεται. Δεν θα κάθεται εκεί να περιμένει. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι οι κλίνες ΜΕΘ που δημιουργούνται σε αυτά τα νοσοκομεία σε περιόδους ηρεμίας δεν είναι όλες απαραίτητες, υπερβαίνουν κατά πολύ τις ανάγκες. Όταν θα έρθει η ώρα λοιπόν της ηρεμίας, αυτές οι κλίνες θα μετακινηθούν αλλού. Ναι. Η παρακαταθήκη, ναι, σαφές είναι. Η παρακαταθήκη που έλεγε ο Πρωθυπουργός για το σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη ισχύει όμως, έτσι. Δηλαδή, για κάποιες κινητές το καταλαβαίνω. Για κάποιες οι οποίες στήθηκαν από το στρατό τους προηγούμενους μήνες το καταλαβαίνω. Αλλά υπάρχουν και κάποιες οι οποίες θα στελεχωθούν και θα μείνουν, έτσι. Θα με επιτρέψετε να σας πω το εξής. Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε τον τροχό κάθε μέρα και δεν το κάνουμε εμείς τουλάχιστον. Το ότι δεν το αντιλαμβάνεται αυτό η αξιωματική είναι αντιπολίτευση, σας το λέω είναι εκ του πονηρού. Διότι πραγματικώς δεν πιστεύω ή μάλλον γνωρίζω ότι υπάρχουν άξια στελέχη εκεί που γνωρίζουν από διοίκηση μονάδων υγείας. Υπάρχει συγκεκριμένη αναλογία, ένας μέσος όρος ευρωπαϊκός, με κορυφή τη Γερμανία, αναλογία κλινών με έναν πληθυσμό. Αυτήν την γραμμή ακολουθούμε, προς αυτή την κατεύθυνση τίνουμε. Πάμε στην επόμενη κατηγορία και πάλι με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Γιατί δεν βρέθηκαν για άλλη μια φορά, λένε πολλοί, λεφτά για τους δύο δρόμους, τον Θεσσαλονίκη-Έδεσα και τον Αμφίπολη-Δράμα. Και έπρεπε να μπει στη διαδικασία η κυβέρνηση να μετέλθει την μέθοδο που λέγεται ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δηλαδή. Ναι, δεν κατάλαβα για ποιον λόγο δεν θα έπρεπε να γίνει ΣΔΙΤ και θα έπρεπε να τα πληρώσει όλο το κράτος. Δεν το αντιλαμβάνομαι καθόλου αυτό εδώ. Αυτές τώρα είναι, αν θέλετε, παλαιοσοσιαλιστικές ή αρχαιομαρξιστικές απόψεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την σημερινή κοινωνία και με τη σημερινή εμπειρία. Δηλαδή, για να το πω έτσι πιο απλά και πιο κατανοητά, πρώτα ξεκινάμε με ΣΔΙΤ και όταν δεν βρίσκουμε ΣΔΙΤ πάμε στο κράτος. Δεν ισχύει το ανάστροφο. Το ανάστροφο ισχύει για τα παπαλαιωμένα μυαλά, τους παπαλαιωμένους νόες της αριστεράς. Να. Η κατηγορία ξέρετε ποια είναι, όλα στους ιδιώτες. Στους ιδιώτες δίνουμε εκείνα και αν θέλετε όλα εκείνα τα οποία μπορούν να κάνουν αυτοί χωρίς την παρέμβαση του κράτους ή με τη βοήθεια του κράτους. Στο κράτος μένει μόνο ό,τι δεν μπορεί να κάνει ο ιδιώτης. Και κυρίως το κράτος πρέπει να μείνει η κοινωνική πολιτική. Αυτό λέει η δική μας προσέγγιση, η προσέγγιση της κοινωνικής δεξιάς, η οποία προσέγγιση της κοινωνικής δεξιάς, όπως ξέρετε κύριε Μόσχη, είναι πλειοψηφική στην Ευρώπη. Και όλα τα άλλα είναι
εκ του πονηρού, για πάση περιπτώσει εξ αδυναμίας αντιλήψεως της πραγματικότητας. Για την τροπολογία η οποία εξασφάλισε το ακαταδίωκτο των μελών των Επιτροπών Διαχείρισης της Πανδημίας, ήσασταν σύμφωνος? Και ήμουν σύμφωνος και είμαι σύμφωνος. Βέβαια, θα συμφωνήσω επίσης με την άποψη του Προέδρου μας, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, του κ. Εξαδάχτουλου, ότι θα πρέπει να εξεταστεί και η δυνατότητα αυτή η πολύ σωστή πρόβλεψη να επεκταθεί και στους γιατρούς της πρώτης γραμμής, δηλαδή στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, στο υγειονομικό δηλαδή προσωπικό, το οποίο ενεπλάκει όλη αυτή την περίοδο της πανδημίας στην αντιμετώπιση των περιστατικών COVID. Γιατί πρέπει να είναι κάποιος το απειρόβλητο, ακόμα και σε μια τέτοια περίοδο πολέμου? Για τον πολύ απλό λόγο, κύριε Μόσχη μου, διότι υπάρχουν κακόβουλοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε εκ κακής προαιρήσεως είτε εξ ηλιθιότητος, για να το πω έτσι απλά και κατανοητά και να μην τρεπόμαστε και για τις λέξεις, θα τους μπορέσουν να τους κυνηγήσουν, θα θελήσουν να τους κυνηγήσουν, θα μπορέσουν ενδεχομένως να τους κάνουν κακό, πράγμα το οποίο είναι υποχρέωση ή δημιουργεί την υποχρέωση στην πολιτεία να τους προφυλάξει. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά η περίπτωση ιατρικού λάθους δεν υπάρχει, κακής επιστημονικής εκτίμησης, αυτή η περίπτωση δεν υπάρχει. Επίσης λένε πάρα πολλοί ότι γιατί να μην εξετάζονται οι συγκεκριμένοι αν έχει προκύψει κάτι, έστω ως μάρτυρες τουλάχιστον, σε κάποιο γεγονός, σε κάποιο περιστατικό. Μου κάνετε δύο ερωτήσεις και θα απαντήσω με σαφήνεια, θα προσπαθήσω τουλάχιστον να απαντήσω με σαφήνεια και στις δύο. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ δεν πρόκειται περί ιατρικής πράξεως, δεν χειρουργούν ούτε χειρουργούν αγωγή. Όπου και θα μπορούσαν να ελεγχούν ενδεχομένως για αμέλεια είτε για ιατρικό λάθος, σε γνωστό ή όχι. Εδώ πρόκειται περί συμβουλευτικής δραστηριότητας, την οποία την κάνουν όχι εξ ιδίας προαιρέσεως, αλλά κατόπιν αναθέσεως επί της πολιτείας και μάλιστα σε μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση ιδιαίτερα της μάλιστα ανάγκης. Ναι. Για τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό, τώρα, στο οποίο αναφερθήκατε, δεν τους αφορά βέβαια η τροπολογία, αλλά επειδή ετέθη. Πάλι σας λέω ότι προσωπική μου άποψη είναι και πιστεύω ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση μπορεί να την ευήκορος προς αυτή, που είναι και άποψη του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλό είναι να υπάρξει και αυτή η ευνοϊκή μεταχείριση προς όλους τους υγειονομικούς, οι οποίες ενεπλάκησαν στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου νοσήματος, του νοσήματος δηλαδή COVID, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο της πανδημίας. Όσον αφορά μάλιστα τώρα για το θέμα της δυνατότητας κλήσεως ως μαρτύρων, εδώ θα μπορέσει να σας εξηγήσει ο οποιοδήποτε νομικός ότι άλλο είναι να καλείται κανείς προς εξέταση ως ύποπτος, δηλαδή ως δυνητικός κατηγορούμενος, και άλλο να καλείται ως μάρτυρας. Εγώ διάβασα προσεκτικά την τροπολογία και πιστεύω ότι προφυλάσσει μεν από την κλίση ως δυνητικού κατηγορουμένου, ως υπόπτου δηλαδή, αλλά δεν εμποδίζει σε καμία των περιπτώσεων να κληθεί κάποιος ως μάρτυρας πραγματογνώμων, μάρτυρας κατηγορίας, υπερασπίσεως και το καθεξής. Μάλιστα. Για τον οδικό χάρτη ανοίγματος δραστηριοτήτων είστε σύμφωνος. Ακούω ακόμη και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει δηλώσεις για το Πάσχα στην πόλη, ότι είναι ευθύνη Μητσοτάκη που δεν θα μπορέσουμε να βγούμε. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ο κ. Τσίπρας ήθελε να τα ανοίξουμε όλα πιο μπροστά. Έτσι, αυτό τουλάχιστον κατάλαβα εγώ. Εγώ κατάλαβα να λέει ότι δεν τα κάνατε καλά στην τρίτη φάση της πανδημίας, με αποτέλεσμα να πάει το Πάσχα στράφη. Ναι, εντάξει, τώρα ο κ. Τσίπρας έχει την εντύπωση ότι ξαφνικά μπορεί να γίνει τα πάντα, μεταξύ των οποίων και λοιμοξιολόγος. Εκείνο το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Η Επιτροπή των Ειδικών, οι συνάδελφοι δηλαδή που υποθετίζουν αυτή την Επιτροπή των Ειδικών, εκτιμώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις προβολές τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν, έχουν την εντύπωση, εξέφρασαν την άποψη, την οποία φυσικά υιοθετεί η κυβέρνηση, ότι πρέπει να υπάρξει μία περίοδος ακόμη τουλάχιστον ορισμένων ημερών συγκρατήσεως, μειώσως δηλαδή ή διατηρήσως όσο το δυνατόν σε χαμηλό επίπεδο των όποιων επαφών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανοίξουμε την επόμενη εβδομάδα. Και επειδή ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια μου, κύριε Μάση, σας λέω ότι αν εγώ ήμουν μέσα σε αυτή την επιτροπή, θα είχα μια συντηρητικότερη προσέγγιση, με πολύ πιο, αν θέλετε, μαζεμένη, πολύ πιο αυστηρή, όπως θέλετε πείτε το, προσέγγιση, όσον αφορά και τη δυνατότητα κινήσεως μέσα στις εορτές, αλλά και τον χρόνο
που θα προχωρούσαμε σε ένα άνοιγμα και της αγοράς και της εστιάσεως και του τουρισμού. Εννοώ δηλαδή ότι εγώ θα εισηγούμε, αν ήμουν μέλος της Επιτροπής, πρώτα να βλέπουμε την πτώση των επιδημιολογικών μεγεθών κατά τα λιωθώντα στην Κεντρική Ευρώπη και μετά σιγά σιγά να βαδίζουμε. Οι συνάδελφοι στην Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκριναν ότι η σημερινή κατάσταση, τα σημερινά δεδομένα επιτρέπουν αυτό το οποίο εν τέλει πλειοψηφικώς αποφασίστηκε. Μάλιστα. Σαφέστατο. Κύριε Βαρτζόπουλε, καλή ανάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή ανάσταση. Καλή ανάσταση και υγεία πάνω απ' όλα. 7 κράτη εντάσσονται στο πλαίσιο που ήδη ισχύει για Ευρωπαϊκή Ένωση, Βρετανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σερβία και Ισραήλ στη χώρα μας. Δεν θα είναι απαραίτητη η καραντίνα για τους τουρίστες από τη Ρωσία και 6 ακόμη χώρες. Προϋπόθεση είναι φυσικά ο εμβολιασμός ή το αρνητικό τεστ. Οι επισκέπτες από 7 ακόμη κράτη, μεταξύ των οποίων η Ρωσία και η Αυστραλία, απαλλάσσονται ήδη από τη Μεγάλη Δευτέρα από την υποχρέωση 7ήμερης καραντίνας μετά την είσοδό τους στη χώρα, σύμφωνα με τη νέα νότα που εξέδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τους μόνιμους κατοίκους της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Κορέας, της Ταϊλάνδης, της Ρουάντα, της Ρωσίας και της Σιγκαπούρης. Ειδικότερα για τους Ρώσους επισκέπτες παραμένει το ανώτατο όριο εισόδου στην Ελλάδα 4.000 επιβατών την εβδομάδα. Ενώ όσον αφορά τα αεροδρόμια αφίξεων, μετά από αυτά της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, που ήδη επιτρέπονται οι ταξιδιώτες, θα μπορούν να έρχονται απευθείας και στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Ρόδου, Κο, Μυκόνου, Σαντορίνης και Χανίων. Υπογραμμίζεται ότι ήδη χωρίς καραντίνα εισέρχονται στην Ελλάδα μόνιμοι κάτοικοι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συνθήκης Σέγγεν, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Σερβίας και του Ισραήλ, αν είναι εμβολιασμένοι ή αν έχουν αρνητικό μοριακό τεστ. Όσον αφορά τις πτήσεις εσωτερικού, οι περιορισμοί μετακινήσεων των επιβατών θα ισχύουν ως τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6 τα ξημερώματα, όπου θα επιτρέπονται μόνο οι ουσιώδεις μετακινήσεις, ενώ για τις πτήσεις εξωτερικού οι αεροπορικές οδηγίες παρατείνονται και θα ισχύουν ως τη Δευτέρα 3 Μαΐου και ώρα 6 το πρωί. Κάτι παραπάνω από ικανοποίηση εξέφρασε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής, μιλώντας το απόγευμα στα αυτοδιοικητικά όσον αφορά στην ανακοίνωση κατασκευής του δρόμου Θεσσαλονίκης Έδεσας. Το σημαντικό, όπως είπε, είναι ότι ο δρόμος δεν θα έχει διόδια και θα κατασκευαστεί με όλες τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου. Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής αναφορικά με το γεγονός ότι δρομολογήθηκε η κατασκευή του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης Έδεσας, κάτι που ανακοινώθηκε και από τη Θεσσαλονίκη σε ειδική εκδήλωση παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών. Πρόκειται για την κατασκευή ενός οδικού άξονα περίπου 80 χιλιόμετρων που θα γίνει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Το σημαντικό, το πολύ σημαντικό, είναι ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στο δρόμο αυτό και επιπλέον δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι ο υπολογισμός για την περαίωση του έργου είναι η τριετία και τα επόμενα 27 χρόνια η ανάδοχος εταιρεία ή η σύμπραξη ποια θα είναι δεν γνωρίζω, αυτή θα αναλάβει και την συντήρηση του δρόμου. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά πολύ δαπανηρό για όποιον έχει τη συντήρηση ενός δρόμου. Υπήρξαν κάποια θέματα με τις μελέτες, υπήρξε ένα μπέρδεμα εκεί, αλλά από εκεί και πέρα όλο αυτό το διάστημα δουλεύαμε στην κατεύθυνση αυτή και πρέπει να σας πω ότι προχώρησαν οι διαδικασίες. Με τη διαδικασία, η διαδικασία δηλαδή των απαλωτριώσεων, έχει καθοριστεί τιμή μονάδος από την κτηματική υπηρεσία, απομένει μόνο το δικαστήριο πλέον, για να ξεκαθαρίσουμε πόσα χρήματα θα δικαιούται ο κάθε πολίτης για να μπορέσει, χωρίς να εμποδίζει καθόλου την έναρξη αυτό, το πράγμα την έναρξη του έργου. Η κυβέρνηση πλέον υλοποιεί τη δέσμευσή της και θα σταθώ σε αυτό το οποίο είπε ο Απόστολος Τζικώστας, ο Περιφερειάρχης μας, είπε ότι κάνουμε αυτό το οποίο είπαμε, το κάνουμε πράξη και αυτό το που συμπλήρωσε ήταν ότι και αυτοί οι οποίοι αμφισβητούσαν μέχρι σήμερα ότι θα γίνει αυτό το έργο ή ακόμη χειρότερα κάποιοι που δεν ήθελαν ουσιαστικά να γίνει αυτό το έργο για καθαρά πολιτικούς λόγους, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να χαρούν. Να χαρούν γιατί πλέον πήρε το δρόμο της υλοποίησης
ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην εκδήλωση που έγινε στη Θεσσαλονίκη δόθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου αλλά και ο τρόπος χρηματοδότησης καθώς και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Ο οδικός άξονας Θεσσαλονίκη-Έδεσα έχει συνολικό μήκος περίπου 80 χιλιόμετρα. Αντικείμενο του έργου του είναι η αναβάθμισή του. Η περιοχή στην οποία θα εκτελεστεί εκτείνεται από τον νομό Θεσσαλονίκης ως τον νομό Πέλλας και οι παρεμβάσεις συνολικά θα αφορούν σε περίπου 25 χιλιόμετρα. Συγκεκριμένα, στην κατασκευή της παράκαψης Χαλκιδόνας μήκος περίπου 6 χιλιόμετρων, της παράκαψης Γιαννησών μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων, καθώς και τους κόμβους στην Ελεούσα, στη Χαλκιδόνα, στο Παραλίμνη και στα Γιάννησά. Ο σχεδιασμός μας είναι μέσα στο καλοκαίρι να είναι έτοιμα να περάσουν από τη Δημιουργική ΣΔΙΤ και το φθινόπωρο να προκηρύξουμε την πρώτη φάση του διαγωνισμού. Αυτή ήταν μια προεκλογική δέσμευση που είχε κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και αυτή γίνεται σήμερα πραγματικότητα. Κέρδος σε χρόνο, αλλά κυρίως ασφάλεια, η Έδεσα, αλλά και όλη η παραγωγική δύναμη της Πέλλας έρχονται πιο κοντά στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές των νέων οδικών αξώνων, θα απαιτούνται πλέον 10 λεπτά λιγότερα για την απόσταση Θεσσαλονίκη-Έδεσα, αλλά και 30 λεπτά λιγότερα για την απόσταση Δράμα-Αμφίπολη, που είναι το δεύτερο μεγάλο οδικό έργο που ανακοινώθηκε. Καλησπερίζω τον Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Α Θεσσαλονίκης και αναπληρωτή τομεάρχη υποδομών. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα. Καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλησπέρα κύριε Μόσχη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγγνώμη για το χαμόγελο που είναι ειρωνικό, αλλά με αυτά που άκουσα πραγματικά η λογική σηκώνει τα χέρια. Αυτά θέλω να σας ρωτήσω κι εγώ, γιατί προηγουμένως μιλούσα με τον κύριο Βαρτζόπουλο και μου λέει γιατί πρέπει να συζητάμε, γιατί αν κάποιο έργο θα γίνει ΣΔΙΤ, σε ποια εποχή είμαστε. Και αφού, να σας το πω και διαφορετικά, αφού τόσες δεκαετίες δεν κατάφερε το ελληνικό δημόσιο να κάνει το συγκεκριμένο έργο και να συνδέσει την Έδεσα με κάποιο μεγάλο δρόμο, με μεγάλη αρτηρία, γιατί να μην το κάνει κάποιος ιδιώτης με αυτή τη διαδικασία. Γιατί αυτό είναι το πιο ύποπτο στοιχείο στην εξέλιξη αυτού του έργου με αποκλειστική ευθύνη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Μόση. Γιατί το 2017 το Υπουργείο Ανάπτυξης με υπογραφή του τότε Υπουργού του κυρίου Χαρίτση χρηματοδότησε με 10 εκατομμύρια ευρώ την απαλωτρίωση που ακόμα σήμερα είναι σε εκκρεμότητα με ευθύνη Μητσοτάκη, Καραμαλή, Τζιζι Κώστα. Καλά, κύριε Γιαννούλη. Ξέρω τον κύριο Τζαμπτζή. Ακούστε με λίγο. Κύριε Γιαννούλη, ναι, αλλά εσείς μου λέτε για 10 εκατομμύρια δεν... θέλει 300 αυτό το έργο. Όχι, κάνετε λάθος. Αυτό που σήμερα σας λένε ότι θα οριμάσει, ναι, είναι τα χρήματα που δεν χρησιμοποιήθηκαν από το 2017. Για να έχουμε σήμερα ένα έργο χρηματοδοτημένο από τις δημόσιες επενδύσεις, όσο όφιλε και όπως προγραμματίστηκε, και να ήταν σήμερα σε χρήση των πολιτών της Πέλλας. Και δεν αναφέρουμε στον κύριο Τζαμπτζή, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρή η προσέγγιση του. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που πανηγύριζε ότι θα ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι που όπως αποδείχθηκε ποτέ δεν θα συνέβαινε. Ναι. Το 2018, κύριε Μόσχη, πάλι με υπογραφή Στάθη Γιαννακίδη, υφυπουργός Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, χρηματοδοτείται η διαδικασία των απαλωτριώσεων. Περνούν 2 χρόνια αδράνειας, πλήρους κοροϊδίας, πραγματικά εξαπάτησης των πολιτών της Πέλλας διαμέσου των πολιτικών επικοινωνίας και διαφημιστικής καμπάνιας τύπου Μπουτζαντζή, θα το βάλουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, ένα από τα μεγάλα ψέματα, και φτάνουμε σήμερα να πανηγυρίζουμε γιατί. Για κάτι που θα έπρεπε να έχει ήδη παραδοθεί σε χρήση των πολιτών και της Θεσσαλονίκης και της Πέλλας και όλης της Βόρειας Ελλάδας. Δηλαδή αυτά τα λεφτά θα υπήρχαν, κύριε Γιαννούλη. Είναι αν πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι μεγάλο έργο. Κύριε Μόσχη, κύριε και Μόσχη, να σας πω και κάτι, μετά πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ όταν ακούω να εμπλέκονται περιφέρειες σε τέτοια μεγάλα έργα, καταλαβαίνετε ότι σφίγγομαι κατευθείαν. Οι περιφέρειες δεν είναι για να μπλέκονται σε τέτοια έργα. Οι περιφέρειες είναι για να αλλάξουν τις μπαριέρες, να κουρέψουν κανένα χόρτο, να δουν τι θα γίνει με τις λάμπες. Αντιστοιχώς δεν είναι έτσι όμως. Οι περιφέρειες παίζουν κομβικό ρόλο και όταν είναι και αδρανείς περιφέρειες, για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Αλλά μην υποτιμάτε το γεγονός ότι με δημόσιες δαπάνες, με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, κατασκευάστηκαν σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, τους οποίους απολαμβάνετε και εσείς και εγώ. Εννοείτε, μην το υποτιμούμε τόσο πολύ. Και την Παθέ περίπτωση... που θυμάμαι, αν δεν έμπαιναν ιδιώτες, ακόμα θα πηγαίναμε με τα κάρα.
Ποια παθέ, ναι, κύριε Μόσχη, ποια παθέ. Οι παθέ, οι παραχωρησιούχοι έχουν αποσβέσει το κόστος που κατέβαλαν μαζί με, τα τραπεζικά δάνεια, τα οποία, σας θυμίζω, μέσω των ανακεφαλοποιήσεων στην ουσία έχουν πληρωθεί και πάλι από τους Έλληνες πολίτες. Ήδη έχουν κάνει απόσβεση και τώρα απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα των προνομιακών συμβάσεων που υπογράφηκαν το 2007. Και εμείς, να σας θυμίσω την Εγνατία. Και εμείς δρόμους, γιατί μέχρι τότε θυμάστε πώς πηγαίναμε Αθήνα. Να μείνουμε στο θέμα της Έδεσας, το Θεσσαλονίκη Πέλλα. Γιατί εκεί δεν υπάρχει δικαιολογία για την σκανδαλώδη αδράνεια από τα προηγούμενα χρόνια, και ενώ είχαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αυτός ο δρόμος ακόμα να είναι στα σχέδια. Και τώρα προσέξτε, αυτό που λέω για τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ο τρόπος με τον οποίο η παρούσα κυβέρνηση συναλλάσσεται με τους ιδιώτες είναι ιδιαίτερα προνομιακός για τους ιδιώτες και ιδιαίτερα επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον και τα δημόσια οικονομικά. Θέλετε να σας το αποδείξω με τεκμήρια αυτό? Πείτε το μου με κάποιες λεπτομέρειες για να το καταλάβω. Λόγια. Να σας πω γιατί, κύριε Γιαννούλη, γιατί παρεμφερής θα είναι η κατασκευή και στο flyover της περιφερειακής Θεσσαλονίκη. Και ποιος σας είπε ότι συμφωνώ με τον παρεμφερή τρόπο που επιλέχθηκε? Ήμουν σίγουρος ότι δεν συμφωνείτε, αλλά επειδή είναι σπίτι και τα προσέξτε, δύο... Προσέξτε σε τι δεν συμφωνώ, κύριε Μόσχη. Δεν συμφωνώ με τους όρους του παιχνιδιού που βάζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν συμφωνώ 100 γάντια να κοστίζουν στην Αθήνα 3 ευρώ... Και όταν τα αγοράζεις από τις ΣΕΡΕΣ, τα ίδια γάντια. Μην μου τα μπερδεύετε. Την είδα την ανακοίνωσή σας την απογευματινή. Κύριε Μόσχη, αλλά... δημόσιες προμήθειες είναι αυτά. Ωραία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πείτε μου για το σύμπραξη δημόσιο... Όχι, όχι. Η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχει κανόνες διαφάνειας, οι οποίοι όταν δεν τίθενται και όταν έχει τη λογική το δουλίτσα αρπαχτή να ξεπουλήσουμε και πάλι τον ΟΑΣΤ, να τον φέρουμε στα χέρια των μετόχων, όπως το 2016, όπου έξι χιονίσει, ζημία ή όχι, κάντε μου τη χάρη, σας παρακαλώ, να τα πάμε ένα-ένα. Γιατί θέλετε, αλλά είναι όλα ένα. Το ότι παρακολουθούμε εμείς οι δύο τόσο στενά την επικαιρότητα, δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν όλοι. Μην μου τα κάνετε σαλάτα τώρα. Ας τελειώσουμε με το ΣΔΙΤ και να μου πείτε για τον ΟΑΣΤ. Ήταν η αμέσως επόμενη ερώτησή μου. Να σας πω, κύριε Μόσχη, γιατί δεν τα κάνουμε σαλάτα. Τα έχουν κάνει αυτή μαντάρα. Γιατί είναι η ίδια λογική που διαπνέει κάθε τους κίνηση. Να ενδιαφέρονται για το συμφέρον των λίγων και όχι των πολλών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο αυτό σας περιγράφω. Στο ΣΔΙ ότι τι δεν προκύπτει? Έχει περιπτυσιολογία. Στο ΣΔΙ τι προκύπτει? Έχετε τους όρους της προκήρυξης? Ακούσατε τον κύριο Καραμαλή. Το φθινόπωρο θα τους καθορίσουν. Ωραία. Θέλετε να είναι οι ίδιοι όροι με τους οποίους έχει προκηρυχθεί, για παράδειγμα, ο περιφερειακός δρόμος της Κατερίνης στο γεωφύρι της Άρτας? Θέλετε να σας πω εάν οι όροι διαφάνειας οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε αυτές τις συμπράξεις θα είναι της ίδιας λογικής με τις προμήθειες που γίνονται τώρα? Και οι προμήθειες δημόσια επένδυση είναι, τώρα, κύριε Γιαννούλη, προληπτική αντιπολίτευση κάνετε. Προληπτική, όχι. Άμα καείς από το χυλό, φυσάς και το γιαούρτι, κύριε Μόσχη. Και με αυτούς τους ανθρώπους, το εγκληματικά απαράδεκτο που συμβαίνει είναι ότι εν μέσω πανδημίας χτυπούν τα δημόσια οικονομικά, την εργασία, την υγεία και την προοπτική και της νέας γενιάς. Γιατί ξέρετε, μια καθημαγμένη χώρα και πολιτικά και οικονομικά και υγειονομικά είναι μια χώρα που πολύ δύσκολα θα προσφέρει μέλλον στους ανθρώπους της. Εκτός αν δεν το βλέπετε κι εσείς, μάλλον το βλέπετε, γιατί είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, εάν αντιστοιχίζετε την πραγματικότητα με αυτό που περιγράφουν τα κυβερνητικά στελέχη, που ζουν τη μέθεξη, τα πετύχαμε όλα, τα καταφέραμε όλα. Τι να σας πω. Πείτε μου λίγο για τον ΟΑΣΤ, σας παρακαλώ, γιατί άκουγα σε συνέντευξή σας να μιλάτε με πολύ σκληρά λόγια και για τον πρόεδρο του οργανισμού και κατ' επέκταση για την κυβέρνηση. Και λίγα είπα. Ναι, εντάξει, αυτό εσείς το ξέρετε. Εσείς φωτογραφίζετε, από ό,τι καταλαβαίνω από την τοποθέτησή σας, με μια ουσιαστικά διαδρομή μέχρι την ιδιωτικοποίηση του ΟΑΣΤ. Δηλαδή, ετοιμάζεται να ιδιωτικοποιήσει τον ΟΑΣΤ η κυβέρνηση. Αυτό καταλαβαίνω. Ο επικεφαλής, ο ανεκδιήγητος επικεφαλής του ΟΑΣΤ σήμερα και αποδεδειγμένα γνωστός πολιτικός αχυράνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας και σε προηγούμενη περίπτωση με την ΕΙΑΔ, ανερυθρίαστα είπε ότι θα πρέπει να επιστρέψει ο ΟΑΣΤ στο μοντέλο μέσω της ιδιωτικοποίησης που ήταν πριν το 2016. Να θυμίσω λοιπόν ότι το 2016 οι Θεσσαλονικείς απολάμβαναν τις υπηρεσίες ενός ΟΑΣΤ, τις υπηρεσίες που θυμούνται όλοι, και δεν λέω ότι βελτιώθηκαν ριζοσπαστικά
στην συνέχεια, τα προβλήματα παρέμειναν, αλλά εκείνη την περίοδο το πιο ασφαλές επάγγελμα στον κόσμο, κύριε Μόσχη, ήταν να είσαι μέτοχος του ΑΣΤ. Εκεί όπου τα κέρδη σου ως επενδυτής διασφάλιζε να τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο μέσω των επιδοτήσεων στον ιδιωτικό ΑΣΤ. Εκεί θέλει να οδηγήσει ο αχυράνθρωπος κύριος Κόδρας, ο πολιτικά επικίνδυνος για την πόλη, τις συγκοινωνίες του σήμερα και του αύριο. Πιστεύετε, πιστεύετε ότι επιστρέφουν τον οργανισμό στους μετόχους? Ο ίδιος το δήλωσε, κύριε Μόσχη. Ο ίδιος το δήλωσε. Και να σας πω και κάτι. Δεν έχω εμπιστοσύνη καμία απολύτως στο συγκεκριμένο αχυράνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας, πολιτικά αχυράνθρωπο, γιατί πέρα από την ακαδημαϊκή του ιδιότητα ο ίδιος επέλεξε την πολιτική αυτή ταύτιση. Ο ίδιος περιγράφει ως μονόδρομο την ιδιωτικοποίηση ενός φορέα, ο οποίος ακόμα είναι στο σιρτάρι του κυρίου Καραμαλή. Η διαχειριστική έκθεση, η έκθεση διαχείρισης που ανέλαβε η εταιρεία και θα έπρεπε να είναι ήδη σήμερα, σύμφωνα με τον νόμο, στα χέρια της Αθηνών. Γιατί έτσι προβλέπει ο νόμος. Στα χέρια, τι είπατε, γιατί διεκόπη για δευτερόλεπτο η σύνδεση της εισαγγελίας, της δικαιοσύνης. Όχι, προσέξτε, έτσι προβλέπει ο νόμος της εκαθάρισης. Ναι. Ότι το πόρισμα, η έκθεση που υφίσταται έχει ολοκληρωθεί και δεν έχει, δεν έχει πάει στην ελληνική δικαιοσύνη, είναι απορίας άξιο το γιατί δεν συνέβη αυτό. Με βάση τον νόμο. Και θα εμπιστευτούμε τον κύριο Σκόδρα και τους πολιτικούς του προϊσταμένους, οι οποίοι σε αυτή την πόλη έρχονται και λένε ότι όλα είναι καλά, δεν πατάνε ούτε σε μία στάση του ΑΣΤ, δεν μπαίνουν σε ένα λεωφορείο, εκεί όπου έχασαν τη ζωή τους 7 οδηγοί του ΑΣΤ από την πανδημία. Και οι εργαζόμενοι σήμερα ήταν στην υποπτία εργασίας και καταγγέλουν εγκληματικές αδράνειες στη μη λήψη μέτρων προστασίας των ίδιων των εργαζομένων, όπου δεν τους παρέχονται τα ρεπό για να δουλεύουν στο τιμόνι περισσότερες ώρες από ό,τι προβλέπουν οι στοιχειώδεις εργασιακές συνθήκες, κύριε Μόσχη. Και συζητάμε ότι θα εμπιστευτούμε σε αυτούς τους ανθρώπους το μέλλον των αστικών συγκοινωνιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ζωηρή όπως πάντα. Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχετε πάντα, και καλή Ανάσταση. Να ξέρετε ότι είναι πάντα με ειλικρίνη, εντιμότητα και εμπιστοσύνη στη δημοσιογραφική σας αντίληψη, γιατί αγγίζει θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κύριε Γιαννούλη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ανοιχτές είναι φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι, οι εκκλησίες για τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Ισχύουν ωστόσο συγκεκριμένα περιοριστικά μέτρα. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα τελείται η ακολουθία του νυμφίου και οι πιστοί προσέρχονται στους ιερούς ναούς για να προσκυνήσουν τις εικόνες και να ανάψουν ένα κέρι. Μεγάλη Δευτέρα σήμερα και η αρχή της εβδομάδας των παθών του Ιησού Χριστού. Στις εκκλησίες τελείται η ακολουθία του νυμφίου. Με ευλάβεια οι πιστοί προσέρχονται στους ιερούς ναούς για να ανάψουν ένα κερί. Ναι, ανάψαμε ένα κεράκι, προσκυνήσαμε την εικόνα. Πάμε σπίτι τώρα, τι να κάνουμε. Ανάψουμε ένα κεράκι, οπότε μπορούμε να έρθουμε λίγο στην εκκλησία. Όσο να είναι, είναι και αυτό κάτι. Ένα θετικό που μπορούμε τουλάχιστον να μπούμε, έστω να χαιρετήσουμε τον τρόπο που είναι. Το εξηγώ, μακάρι να έχουμε ένα καλό Πάσχα και του χρόνου να είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα για όλους. Χριστός Ανέστη, καλό Πάσχα να περάσετε. Να είστε καλά. Μεγάλη εβδομάδα. Ήρθαμε να προσευχηθούμε κι εμείς όσο μπορούμε. Τι να κάνουμε, αφού απαγορεύεται πολύ να. Ήρθαμε, ανάψαμε το κεράκι μας. Τώρα κάτσαμε λίγο και σιγά σιγά θα περπατήσουμε. Η μεγαλύτερη γιορτή μας, η Ανάσταση του Κυρίου, και όλοι πρέπει να δείξουμε σεβασμό και με την ασθένεια αυτή, ειδικά με την ασθένεια αυτή, και να μην κάνουμε ούτε τον έξυπνο ούτε τον ήρωα. Λόγω του νέου κορονοϊού εφαρμόζονται ειδικά μέτρα έως και την Κυριακή του Πάσχα, με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων προστασίας, υποχρεωτικά self-test για ιερείς, νεοκόρους, ιεροψάλτες και λοιπό προσωπικό που θα βρίσκεται εντός του ναού. Θα λειτουργήσουν οι εκκλησίες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Αλλά όσο να είναι, εντάξει, κάνουμε υπομονή, άλλως δεν γίνεται. Πρέπει να προστατεύσουμε τον κόσμο. Όλος ο κόσμος με μάσκες πάει μέσα, τέτοια. Είπαμε να γίνει η δουλειά και να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε με αυτό τον πελά που έχουμε. Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλό Πάσχα σε όλους. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των πιστών στους ιερούς ναούς κατά τη διάρκεια των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, θα πρέπει να ακολουθεί την αναλογία του ενός ατόμου ανά 25 τετραγωνικά μέτρα με τα υγειονομικά μέτρα που ήδη ισχύουν. Επαρκής αερισμός των χώρων,
τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας. Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών, οι πιστοί πρέπει να τηρούν απόσταση 10 τετραγωνικών μέτρων, τήρηση των κανόνων υγιεινής και υποχρεωτική χρήση μάσκας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Atlas Κεντρικής Μακεδονίας και σήμερα. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και κρεμεί το δελτίο καιρού, το οποίο ακολουθεί. Στις 10 όμως, μη χάσετε όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, τους απέναντι. Ο Χρήστος Τσαλικίδης και ο Σταύρος Ραΐλογλου θα είναι μαζί σας και σήμερα το βράδυ. Καλό βράδυ.